Γνώρισα τον Νίκο Βουλγαρίδη το 1966. Είναι η προδικτατορική περίοδος. Μια περίοδος ταραγμένη και με εξαιρετικά φορτισμένη πολιτική κατάσταση. Στους αγώνες για τον εκδημοκρατισμό, το κυπριακό, την εκπαίδευση πρωτοστατεί η νεολαία. Τα Ιουλιανά, η δολοφονία του Λαμπράκη και τόσα άλλα χωρίς αμφιβολία μας επηρεάζουν. Η Αθήνα αλλά και όλη η Ελλάδα βράζει. Το Βαρβάκιο είναι το σχολείο μας, που εκείνη την εποχή στεγάζεται στο κέντρο της Αθήνας, στην πλατεία Κάνικο, στην οδό Κολέτη, πολύ κοντά στην καρδιά των γεγονότων. Σε αυτή την περίοδο γνωρίζω τον Νίκο στο σπίτι ενός μεγαλύτερου φίλου, φοιτητή, του Αριστείδη Βετούλη. Και κάπως έτσι ξεκινά μια φιλία που έμελε να οδηγήσει στη δημιουργία της παρέας της πλατείας Μαβίλη. Από την πρώτη στιγμή ο Νίκος με εντυπωσίασε. Ήρεμος και μιλήχιος, εξαιρετικός συνομιλητής. Υπήρχε κάτι σε αυτόν τον άνθρωπο που από την αρχή σε τραβούσε. Ήταν μια, θα έλεγα, εξαιρετικά γοητευτική προσωπικότητα. Την 21η Απριλίου του 1967 η Αθήνα και όλη η χώρα ξυπνά μέσα σε μια ζωφερή πραγματικότητα. Τάγκ στους δρόμους, συλλήψεις, τρομοκρατία, ξυλοδαρμοί, θάνατοι, εκτοπίσεις, εξορίες. Χιλιάδες πολίτες σέρνονται στα κάτεργα της δικτατορίας και βασανίζονται ανελαίτητα. Ο κόσμος τα έχει χαμένα. Η αριστερά εθνιδιάζεται. Σε αυτή τη μαύρη πραγματικότητα η δράση του Νίκου είναι καθοριστική. Ο Νίκος αντιμετωπίζει ψύχραιμα την κατάσταση και μας συγκρατεί από αυθόρμητα και ανοργάνωτα ξεσπάσματα. Όχι μόνο δεν το βάζει κάτω, αλλά επιδιώκει να μεγαλώσει το βαρέα της πλατείας Μαβίλη. Ο κύκλος της πλατείας διευρύνεται με πολλούς συμμαθητές μου από το σχολείο. Έτσι στην παρέα μπαίνουν σιγά σιγά οι απόφοιτοι του Βαρβάκη και οι φοιτητές πια, Τάκης Κοντογιάννης, ιατρική, Δημήτρης Παντάκας, Σχολή Πολιτικών Μηχανικών ΕΜΠ, Βασίλης Κολόνιας, φυσικό, Δημήτρης Τσοπανίδης, ιατρική, Ντίνος Μίτσης, Σχολή Πολιτικών και Οικονομικών Επιστημών, ο ξάδελφός μου Κώστας Φαρμάκης, τραπεζικός υπάλληλος, ο Άγγελος Κολόνιας, αρχιτεκτονική Φλωρεντία. Ο Άγγελος, που είχε τελειώσει το 10ο Λύκειο Αμπελοκήπων, φέρνει στην παρέα το συμμαχητή του Παναγιώτη Λαχαζάνη μαθηματικό, ο οποίος στη συνέχεια έφερε τους συμμαχητές από το 10ο Γυμνάσιο Γιώργο Καραγιάννη, Σχολή Πολιτικών και Οικονομικών Επιστημών, καθώς και τον Κίμωνα Αναστασιάδη φυσικό. Ο Νίκος Βουλγαρίδης ήταν τελειόφυτος της ιατρικής και ήταν 16 χρόνια μεγαλύτερο δούλος. Ο Βουλγαρίδης είχε αρχίσει τις σπουδές στο κράτος της Αυστρίας και πρόσφατα είχε κάνει μεταγραφή στην Αθήνα, όπου βρισκόταν στις εξετάσεις του πτυχίου. Διέθετε μεγάλη μόρφωση και είχε το χάρισμα του λόγου. Μιλούσε για πολύ ενδιαφέροντα πράγματα και δεν χορταίναμε να τον ακούμε. Το στέκι μας ήταν το καφενείο του Κώστα Αλεξανδρή στην οδόρο του Δωρηλαίου της πλατείας Μαβίλη. Στην παρέα σύντομα προσθέθηκαν και άλλοι φίλοι του Βουλγαρίδη, ο Κώστας Διατζής, νομική, Νίκος Σταμάτης οικονομικό, Σταύρος Τσιπουδάκης ζωγράφος, Γιάννης Κακάτσης ιατρική, Θόδωρος Τσιατζής και Γιάννης Τσεβρένης Σχολή Πολιτικών και Οικονομικών Επιστημών, καθώς και ο Γιάννης Κοροβέζης οδοντιατρική. Επίσης, ο Κώστας Τσιατζής έφερε τους μαθητές του από τα Ανάβλητα, Τάκη Κυπρέο μαθηματικό και Νίκο Σταφανή εμποροπία. Εκτός από την πλατεία Μαβίλη μαζευόταν και σε σπίτια όπως αυτό του Βουλγαρίδη στην οδό Μιχαλακοπούλου, των Τζιατζίδων στην οδό Αντρέα Μεταξά, του Σταμάτη στην οδό Φιλής και του Κακάτση στην οδό Κλεισθένους.
Τα Σάββατα συνήθως πηγαίναμε σε κάποια ταβέρνα, στο Σταυρί, παραδείγματος χάρη στην Οδό Εύρου, πίσω από το Ιπποκράτιο, άλλοτε όμως και στην Πλάκα, στην ταβέρνα Οικαία. Συζητούσαμε και τραγουδούσαμε. Ο Κώστας Διατζής και ο Νίκος μας έδιναν μαρξιστικά και λογοτεχνικά βιβλία, τεύχη της επιθεώρησης τέχνης, δίσκους στο Δωράκι, του Σουστακόβιτς, της Χορβοντίας Αλεξανδρόπ και άλλα. Αυτές οι συναντήσεις πραγματικά ήταν συναρπαστικές. Από το καφενείο περνούσαν και άλλοι φοιτητές της ιατρικής και της οδοντιατρικής. Ο Γιάννης Βελανίδης, ο Φίλιππος Φίλιος, ο Ναπολέων Ροντογιάννης, ο Αριστείς Βετούλης και άλλοι. Ήταν μεγαλύτεροι από εμάς και προέρχονταν από τη γενιά των Λαμπράκηδων. Το γεγονός ότι ο Νίκος κρατάει την παρέα, την αρχική παρέα, έξω από τους προδικτατορικούς πολιτικούς σχηματισμούς της αριστεράς, αποδεικνύεται σοφό. Η παρέα σχεδόν στο σύνολό της είναι άγνωστη στις αρχές ασφαλείας, πράγμα που διευκόλυνε τις κατοπινές μας κινήσεις. Ο προβληματισμός για το τι πρέπει να γίνει και για να αντισταθούμε στη δικτατορία είναι το κύριο θέμα. Η συμβολή του Νίκου και για το πρακτέο είναι αποφασιστική. Είμαστε πια φοιτητές, σκορπισμένοι στις διάφορες σχολές της Αθήνας. Η παρέα συνεχώς μεγαλώνει. Στο καφενείο του Αλεξανδρή, με ένα καφέ και ξενύχτη, οι συζητήσεις συνεχίζονται κάθε βράδυ. Μερικές φορές καθόμαστε και στο μπαρ του Λόρα, δύο βήματα από το στόμα του Λύκου, την Αμερικάνικη Πρεσβεία. Η παρέα κυριολεκτικά κάτω από τη μύτη των οργάνων ασφαλείας της δικτατορίας που φυλάσσουν την πρεσβεία αναπτύσσει στην περίοδο αυτή η ιδεολογική δράση. Ο Νίκος είναι ο αξεπέραστος και αληθινός δάσκαλος και φυσικά οργανωτής. Στη διάρκεια του 1970 η παρέα έχει μεγαλώσει πάρα πολύ. Στην ταβέρνα της Οδού Εύρου γιορτάζουμε τα 100 χρόνια από τη γέννηση του Λένιν. Είναι από τις τελευταίες φορές που η παρέα βρίσκεται όλοι μαζί. Οι κινήσεις της δεν είναι πια εύκολες. Στο σπίτι του Δημήτρη Παντάκα στου Ζωγράφου συγκεντρωνόμαστε όλοι μαζί για τελευταία φορά στην περίοδο της δικτατορίας. Χωριζόμαστε κατά σχολές. Εκεί μπορώ να πω ότι είναι η χρονική αφετηρία ενός μεγάλου μέρους της σπουδάουσας της ΚΝΕ και της αντιδικτατορικής ΕΦΕ που έδωσε μεγάλη όθηση στο αντιδικτατορικό κίνημα και κατέληξε αργότερες καταλήψεις της νομικής και του πολυτεχνείου. Εκείνη την εποχή οργανώνονται στην ΚΝΕ οι συμμαθητές μας Φίβος Ιατρέλης και Λεωνίδας Νικολούζος, νομική Αθηνών, καθώς και ο μικρότερος αδελφός μου Μίμης. Την ίδια περίοδο οργανώθηκαν στην ΚΝΕ, αλλά από άλλο δρόμο, οι συμμαθητές μας στο Βαρβάκι, ο Μινάς Αγγελίδης αρχιτεκτονική, ο Αλέκος Αλαβάνος νομική, ο Άγγελος Χάγιος χημική μηχανική ΕΜΠ και ο Γιάννης Μεϊμάρογλου τοπογράφη ΕΜΠ. Προς το τέλος του 1972, ο Τάκης Κοντογιάννης, εγώ και ο Παναγιώτης Λαβαζάνης αρχίσαμε να πηγαίνουμε στο Σύλλογο Κριτών Φοιτητών, όπου γνωρίσαμε την Ιωάννα Καριστιάνη και τον Αρτέμι Ψαρομήλικο. Όλοι μαζί και με τον Κωστή Μανουσάκη συνεργαζόμαστε στην έκδοση του περιοδικού Ξαστεριά του Συλλόγου Κριτών Φοιτητών που έπαιξε σημαντικό ρόλο στην ανάπτυξη του φοιτητικού κινήματος. Η παρέα της πλατείας Μαβίλη μέσα από τις γραμμές της ΚΝΕ και της ΑΔΕΦΕ είχε σημαντικό ρόλο και στην εξέγερση του Πολυτεχνείου και στην καταλήψη της νομικής από διάφορες θέσεις. Για παράδειγμα, ο αείμνηστος Τάκης Κοντογιάννης, νεαρός τότε φοιτητής της ιατρικής το 1973, μαζί με άλλους συναδέλφους του σήκωσε το βαρύ φορτίο της περίθαλψης των τραυματισμένων φοιτητών ως υπεύθυνος στο αυτοσχέδιο ιατρείο του Πολυτεχνείου. Αργά το βράδυ της Παρασκευής 16 Νοέμβρη η κατάσταση στο Πολυτεχνείο είναι τρομερή. Άρχισαν να πέφτουν δακρυγόνα μέσα και έξω από το προάβλιο. Ελεύθεροι παρακρατικοί σκοπευτές πήραν θέση σε κτίρια γύρω από το Πολυτεχνείο και άρχισαν οι πυροβολισμοί. Πραγματική κόλαση. Κάποια στιγμή πέφτει δίπλα μας ένας νέος χτυπημένος από σφαίρα. Το αίμα έτρεχε ποτάμι. Τον μεταφέρουμε στο ιατρείο με ένα πρόχειρο φορείο. Δεν ξέρω τελικά αν έζησε. Λίγο αργότερα, από την κορυφή της σκάλας της αρχιτεκτονικής, παρακολουθώ την εισβολή του τάγκ με τον προβολέα του να κάνει τη νύχτα μέρα. Συγκλονιστική στιγμή. Δεν πρόκειται να το ξεχάσω ποτέ. Βγήκαμε με τον αδερφό μου Μίμη από την πεσμένη πόρτα του Πολυτεχνείου, δίπλα από το τάγκ σε μια κόλαση σιρήνων, δακρυγόνων και πυροβολισμών. Τρέχοντας προς τα Εξάρχεια,
Προσπαθούμε να γλιτώσουμε από τους μανιασμένους αστυνομικούς που χτυπάνε με ό,τι βρουν. Μας έκρυψε στο σπίτι της μια κυρία μαζί με 20 και πάνω άλλους ανθρώπους στην οδό Ζαΐμι. Το πρωί μας έβγαζε 2-2. Φύγαμε με το Μίμη και φτάσαμε ποδαράτο στο σπίτι μας του ζωγράφου. Αποχαιρέτησα τους γονείς και έφυγα από το σπίτι για να αποφύγω τη σύλληψη. Η επόμενη μέρα της εξέγερσης του Πολυτεχνείου μας βρίσκει κρυμμένους εμένα, την Ιωάννα και μερικές μέρες αργότερα τον Γιώργο Καραγιάννη στο σπίτι του Αργύρη. Του Αργύρη Γκόγκου, μαθηματικό, και του Δημήτρη Μιχαλόπουλου, φαρμακευτική, στο ζωγράφο. Εκεί ξεκινάει η περιπέτεια της παρανομίας, ενώ μερικά από τα παιδιά της πλατείας Μαβίλη συλλαμβάνονται και κλείνονται στη φυλακή και βασανίζονται άγρια. Η κατάσταση έξω είναι εξαιρετικά δύσκολη. Είμαστε εντελώς αποκομμένοι από την οργάνωση και προφανώς από τις οικογένειές μας. Η δικτατορία έχει εξαπολύσει ανθρωποκυνηγητό για να συλλάβει όσους από εμάς δεν κατάφερε να πιάσει κατά την έξοδο από το Πολυτεχνείο. Ο Νίκος αγωνιά για όλους μας. Μας ψάχνει, προσπαθεί να δει αν ζούμε μετά από την επέμβαση του στρατού και της αστυνομίας στο Πολυτεχνείο. Μας ανακαλύπτει στο σπίτι του Αργύρη και του Δημήτρη τη δεύτερη μέρα μετά το Πολυτεχνείο. Θυμάμαι πως όταν χτύπησε το κουδούνι κυριολεκτικά παγώσαμε, ώσπου να καταλάβουμε ότι είναι ο Νίκος. Πάντα αισιόδοξος μας δίνει κουράγιο και μας φέρνει σε επαφή με την οργάνωση, γεγονός που μας επέτρεψε να επιβιώσουμε στις δύσκολες ημέρες εκείνης της περίοδου. Ένα μήνα μετά το Πολυτεχνείο, η οργάνωση μας μεταφέρει στο σπίτι που νίκιασαν για μας ο Γιάννης και η Βούλα Κομνηνού, οι οποίοι με τεράστιο προσωπικό κίνδυνο μας φιλοξενούν και μας κρύβουν μέχρι τη μεταπολίτευση. Η μονοτονία της παρανομίας σπάει όταν μας επισκέπτονται στο νοικιασμένο σπίτι με την κορούλα του Στατιάνη. Θυμάμαι ότι μια φορά μας έφεραν άγριες μαργαρίτες που μάζευσαν σε μια βόλτα στον ημιτό. Για να μην κάνουμε αντιληπτή εμείς την παρουσία μας, κοιμόμασταν τη μέρα και τα βράδια ξενυχτούσαμε ακούγοντας ξένους ραδιοφωνικούς σταθμούς όπως την Deutsche Welle, τη Φωνή της Αλήθειας, το BBC κλπ. Έτσι παρατηρήσαμε ότι οι μαργαρίτες προσαρμόστηκαν στο δικό μας τρόπο ζωής, δηλαδή έκλειναν τα πέταλα τη μέρα και τα άνοιγαν το βράδυ που ανάβαμε το φως. Στο σπίτι της παρανομίας γράφουμε το Μάρτιο του 1974 η Ιωάννα Καριστιάνη, εγώ και ο Γιώργος Καραγιάννης, ένα γράμμα στο οποίο καταγγέλαμε τη βία και την τρομοκρατία που είχε εξαπολύσει η Χούντα του Ιωαννίδη, τις δύσκολες συνθήκες επιβίωσης των αγωνιστών, στις συνθήκες παρανομίας και κυρίως τα φρικτά βασανιστήρια που υποβάλλονταν στα κρατητήρια της Χούντας, ο Κώστας Κάπος, ο Δημήτρης Γόντικας, οι σύντροφοι της σπουδάουσας και τόσοι άλλοι που είχαν συλληφθεί το Φεβρουάριο του 1974. Το γράμμα αυτό έφτασε στην Deutsche Welle και ένα βράδυ, αντί δελτίου ειδήσεων, ακούσαμε να διαβάζεται το γράμμα μας από τον Παύλο Πακογιάννη. Αντίγραφο της επιστολής αυτής δεν κρατήσαμε για ευνόητους λόγους. Μετά τη μεταπολίτευση είχα πάντα στο μυαλό μου να αναζητήσω την επιστολή αυτή μέσω του Παύλου Πακογιάννη. Αυτό όμως δεν έγινε κατορθωτό γιατί στο μεταξύ ο Πακογιάννης δολοφονήθηκε από 17 Νοέμβρη. Με αφορμή αυτή την επιστολή ένα σουηδικό τηλεοπτικό κανάλι ζητά να μας πάρει συνέντευξη. Η συνέντευξη πραγματοποιείται με χίλιες προφυλάξεις και προκαλεί ένα πανευρωπαϊκό κύμα συμπαράστασης. Λίγο καιρό μετά και ο Νίκος Βουλγαρίδης αναγκάζεται και αυτός να περάσει την παρανομία και κρύβεται, κυνηγημένος από εδώ και από εκεί μέχρι τη μεταπολίτευση. Δεν χάνει όμως ούτε το θάρρος του, ούτε το απαράμιλο χιούμορ του. Είναι γνωστές πολλές από τις ατάκες του που σε εκείνες τις δύσκολες στιγμές έσπαγαν την παγωνιά της δικτατορίας. Μετά τη δικτατορία το στέκι της παρέας της πλατείας Μαβίλη μεταφέρεται στο Ελιζέ, στα Ηλίσια. Αλλάζει και η σύνθεση της παρέας. Στην παρέα προστίθενται νέοι φίλοι. Το Ελιζέ αναδεικνύεται σε σύντομο χρονικό διάστημα ένας χώρος συμπεριλογικού προβληματισμού και όχι μόνο. Ψυχή και πάλι αυτής της προσπάθειας που φέρνει αρκετούς νέους στο κουκουέ και την κνέα είναι ο Νίκος. Η σεμνότητα και η ανιθιοτέλεια είναι δύο από τις πολλές αρετές που συνόδευαν τη ζωή του γιατρού. Μπορεί ο Νίκος Βουλγαρίδης να μην ήταν ευρύτερα γνωστός, ωστόσο και χωρίς αμφιβολία. Ο Νίκος αθόρυβα, αλλά ουσιαστικά υπήρξε από τους προτεργάτες του αντιδικτατορικού αγώνα. Συνέβαλε αποφασιστικά μαζί με όλη την παρέα της πλατείας Μαβίλη στη δημιουργία, την άντωση και τη διεύρυνση της σπουδάουσας νεολαίας της ΚΝΕ στα δύσκολα χρόνια της δικτατορίας. Με τις ιδέες του χαλούχησε δεκάδες νέους. Ήταν πάντα μέσα στη ζωή.
ήταν, θα έλεγα, χωρίς καμία δόση υπερβολής, ένας άνθρωπος για όλες τις εποχές. Πάντα επίκαιρος, πάντα ανανεωμένος, υπήρξε ζωντανό πρότυπο και παράδειγμα για όλους όσους οραματίζονται έναν κόσμο ελεύθερο και δίκαιο. Ο Νίκος Βουγγαρίδης είναι ο άνθρωπος που σημάδεψε ανεξίτηλα τη ζωή των παιδιών της πλατείας Μαρβίλη. Ο άνθρωπος που σημάδεψε τα καλύτερά μας χρόνια. Τότε που ανακαλύπταμε μαζί του την ευτυχία του ομαδικού τραγουδιού. Του τραγουδιού με την καρδιά, γιατί πραγματικά η καρδιά μας τραγουδάει. Τότε που τραγουδούσαμε με τα όνειρα και την αισιοδοξία για το αύριο που θα ερχόταν νικηφόρο και λαμπερό. Εντέχνος σήμερα, καλλιεργείται από το κυρίαρχο πολιτικό σύστημα ο μύθος ότι η γενιά του Πολυτεχνείου προσχώρησε τάχα στο σύστημα και φταίει για όλα τα δεινά της μεταπολίτευσης. Μια τέτοια όμως άποψη που χαρακτηρίζει συλλήβδη χιλιάδες αγωνιστές κατά της δικτατορίας είναι επικίνδυνη και λειτουργεί ως άλοθη σε κάποιους λίγους που εντάχθηκαν στο σύστημα. Επιδιώκουν να περάσουν στους νέους ανθρώπους την άποψη ότι η όποια πράξη πολιτικής αντίστασης είναι εκ των προτέρων καταδικασμένη. Ο Νίκος Βουλγαρίδης, ο αγαπημένος μας φίλος Κώστας Γιατζής, η παρέα της πλατείας Μαβίλη και εκατοντάδες άλλοι αγωνιστές, ο Γιάννης και η Βούλα που μας έκρυβαν, με τη στάση της ζωής τους διαψεύουν με τον πιο κατηγορηματικό τρόπο τέτοιους ισχυρισμούς και δηλώνουν ότι όχι μόνο δεν είμαστε όλοι ίδιοι, αλλά βρισκόμαστε σε πλήρη αντίθεση και ρήξη μαζί τους. Αλήθεια, πώς έγινε και τόσα παιδιά από τα λεγόμενα πρότυπα και καλά σχολεία όπως το Βαρβάκι, όταν άπλυτα τα Ιζοσημαία σχολή κλπ. Βρέθηκαν στην πρώτη γραμμή του αντιδικτατορικού αγώνα χωρίς να υπολογίσουν καριέρες, τι συμφέρει και τι όχι, και είπαν ναι στον αγώνα κατά της δικτατορίας χωρίς περιστροφές και με πλήρη συνείδηση. Ήταν και η απορία των βασανιστών που τη διατύπωναν σε αρκετά από τα παιδιά της παρέας που έπεσαν στα χέρια τους. Κατά την γνώμη μου, αιτία για τη στράτευσή μας ήταν τα ίδια τα γεγονότα, αλλά και οι υπέροχοι λαμπεροί άνθρωποι όπως ο Νίκος Βουλγαρίδης, ο Κώστας ο Τζιατζής που μας ενέπνευσε. Ο Νίκος εκείνη την εποχή είχε αναμετρηθεί τότε με μια ομάδα νέων, αμέσως μετά την εφηβεία, με συναισθηματικές και διανοητικές ανάγκες πολύ διαφορετικές από τη δική του λόγω και της διαφοράς ηλικίας. Κι όμως, κάλυψε αυτή την απόσταση βοηθώντας μας να αντιμετωπίσουμε τη σκληρότητα, τη βαναυσότητα και τη χιδεότητα μιας ζωής που μας περίμενε όλους αφού δεν ανήκαμε στα προνομιούχα στρώματα της κοινωνίας. Και μαζί με τον αγαπημένο σύντροφο τον Κώστα Τζιατζή έπαιξε καθοριστικό ρόλο και βοήθησε στη μεταμόρφωση των χθεσινών εφήβων σε αγωνιστές που αποτέλεσαν τη μαγιά για την μαζικοποίηση της αντιδικτατορικής ΕΦΕΕ και της κομμουνιστικής νεολαίας Ελλάδος, συνεισφέροντας στο φοιτητικό αντιδικτατορικό αγώνα και την αναγέννηση του κομμουνιστικού νεολαϊστικού κινήματος. Ο Νίκος ήταν ο κομμουνιστής που ήθελε και ζούσε για να δουλεύει μέσα στον κόσμο. Δεν χωρούσε σε επιτροπές και γραμματείες. Στις αρχές της δεκαετίας του 80 αποχώρησε από την οργανωμένη δράση, χωρίς όμως να πάψει μέχρι την τελευταία του στιγμή να υπερασπίζεται το ΚΚΕ και την ιδεολογία του. Γιατί ο Νίκος ήξερε πάντα να διακρίνει το κύριο, να μπαίνει στην ουσία των πραγμάτων, να μην παρασύρεται από την ατμόσφαιρα της εποχής. Έτσι αντιμετώπισε εκεί, στα τέλη περίπου της δεκαετίας του 70, την κατάσταση, έτσι αντιμετώπισε τη μεγάλη ήττα του 1990, μένοντας πιστός στο όραμα της ελευθερίας και του κομμουνισμού. Και σήμερα, 50 και πάνω χρόνια μετά, επιστρέφουμε σε εκείνες τις μέρες, προσπαθώντας να αναπλάσουμε την εποχή μέσα από υπολείμματα εικόνων, φευγαλαίων πια εικόνων. Η δικτατορία ιτήθηκε και ανατράπηκε, γιατί τελικά στα χρόνια εκείνα η ριζική επαναστατική προοπτική μπήκε ξανά στη ζωή και απείλησε με ένα καινούριο ξεκίνημα. Σε αυτό πιστεύω ότι συνέβαλε και η παρέα των παιδιών της πλατείας Μαβίλη. Και όπως τραγουδούν και οι Κατσιμιχαίοι, κι αν η ελπίδα το μέλλον συντηρεί, η μνήμη τρέφει το παρόν, το παρελθόν μας δικαιώνοντας.